Done. Okay. Okay. Κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, κύριε Τσίπρας, καλώς καλωρίζατε και την συνοδεία σας στην Παλαιστίνη και εσείς είσαστε φιλοξενούμενοι στα εδάφη της Παλαιστίνης. Η επίσκεψή σας σήμερα έχει μεγάλη την εκτίμηση από μένα και από το λαό της Παλαιστίνης. Και είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων, των ιστορικών και των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και έχουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό ορίζοντα μπροστά τους. Με αυτή την ευκαιρία, απευθύνω στο λαό της Ελλάδας, σε όλες τις δυνάμεις στην Ελλάδα και σας εκτιμώ και εκτιμώ για τις θέσεις ιστορικές της Ελλάδας στη στήριξη της Παλαιστίνης και του λαού της Παλαιστίνης για να ζει ελεύθερα και για να έχει το κράτος του και να έχει την ανεξαρτησία του. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να έχουμε αποφασίσει να υπάρχει διπορική κοινό συμβούλιο εμπορικό, έχουμε αποφασίσει να υπάρχει κοινή επιτροπή των υπουργών των δύο χωρών και έχω ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, για τις εξελίξεις στην περιοχή και για αυτά που αντιμετωπίζει ο λαός της Παλαιστίνης και τις δυσκολίες που δεν μπορούν να αντέχουμε από την κατοχή των Ισραηλινών για την χώρα μας και οι έπικοι συμβάλλουν σε ενέργειες εναντίον των θρησκευτικών των εκκλησιών των χριστιανών και των τζαμιών στην Παλαιστίνη. Και το Ισραήλ θέλει να αλλάξει την δική της ταυτότητα και εδώ προειδοποιώ ότι η διαμάχη που είναι πολιτική να μην είναι διαμάχη στρατική. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, αυτό που ζούμε εμείς, ο λαός της Παλαιστίνης, από δυσκολίες είναι πολύ επικίνδυνες λόγω την κατοχή των Ισραηλινών και τις ενέργειες που κάνουν οι έπικοι το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και υπάρχουν και εκτελούν τα παιδιά μας και υπάρχει ένα εμπάρκο οικονομικό στην Παλαιστίνη και δεν υπάρχει διέξοδο πολιτική. Όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήσαν απογοήτευση στο λαό της Παλαιστίνης και έφτασε στα νιάτα της Παλαιστίνης για αυτά που κάνουν αυτές είναι σαν αντίδραση για την κατοχή. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέτυχε για να υπάρχει ειρήνευση μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και έχει γκρεμίσει όλες οι βάσεις και των συμφωνιών, οι πολιτικές συμφωνίες, στρατηγικές και οικονομικές. Και εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε μόνοι μας μόνο να εφαρμόζουμε εμείς συμφωνίες που έχουμε γράψει με το Ισραήλ, μονοπλευρός δηλαδή, και εμείς καλούμε πάντοτε να υπάρχει ένα ρόλο ευρωπαϊκό για να βρεθεί μια πολιτική λύση για το Παλαιστινιακό, να τερματίσει την κατοχή της Παλαιστίνης και να ανακοινωθεί το κράτος της Παλαιστίνης με δύο κράτη και σύμφωνα με τα σύνορα το 1967 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και με ένα πρόγραμμα και προδιάγραμμα ότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν διαμαρτυρίες για τις διαμαρτυρίες και δεν θέλουμε λύσεις μεταβατικές ή μονομερές λύσεις. Εμείς σας συνεχίζουμε
να συνεχίζουμε να είμαστε, να παρασπίζουμε τις συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο για να έχουμε κράτος. Και όπως σας έχω αναφέρει, εμείς σας διαβεβαιώσω, εμείς ζητάμε από την διεθνή κοινότητα να έχουμε μια επαράσπιση διεθνή για το λαό της Παλαιστίνης μέχρι να έχουμε την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας. Και θέλω να σας πω ότι εμείς ευχαριστούμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι από τους απικισμούς και τα εμπορεύματά τους και σε εκτίμηση για τις ανακοινώσεις των κυβερνήσεων των Ευρωπαίων για αυτοί που αναγνώριζαν το κράτος της Παλαιστίνης. Σε αυτό το πλαίσιο ζητάμε από τα κράτη που δεν έχουν αναρρίσει την Παλαιστίνη και πιστεύουν στην λύση των δύο κρατών να αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη. Και έχω μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι τι ζούμε και την πραγματικά γεγονότα και εμείς καταδικάζουμε την τρομοκρατία και όλες τις ενέργειες της τρομοκρατίας και αναγγέλουμε εμείς και την συμπαράσταση με όλα τα κράτη, τα φιλικά κράτη εναντίον της τρομοκρατίας που χρησιμοποιεί την θρησκεία για να πράττουν τις τρομοκρατικές ενέργειες όπως έγινε στο Παρίσι και στο Βέλγιο και στην Αίγυπτο και στο Λίβανο και σε άλλα κράτη που είναι φιλικά κράτη της Παλαιστίνης που δέχονται επιθέσεις, καθημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, και εύχομαι να έχετε την καλή υγεία και να είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα και ο λαός της Ελλάδας, που είναι φιλικός λαός, θα έχει μεγαλύτερο πρόοδο και στο οικονομικό επίπεδο. Και καλώς ορίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την σημερινή πρόσκληση και για τις συζητήσεις που είχαμε. Είναι μεγάλη τιμή για μας να βρισκόμαστε εδώ στην Παλαιστίνη και να συζητάμε μαζί σας. Οι ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν τους λαούς της Παλαιστίνης και της Ελλάδος βασίζονται και αποτελούν μια πολύ σταθερή βάση για τις διπλωματικές μας επαφές και σχέσεις. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εις βάθος για όλες τις εξελίξεις και για τις προοπτικές εμβάθυνσης των σχέσεων μας και τις προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζω ότι επισκέπτομαι την Παλαιστίνη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή χρονική, σε μια στιγμή μεγάλης έντασης και βίας εναντί του άμαχου πληθυσμού. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτό το γεγονός, είμαστε πολύ ανήσυχοι για αυτήν την ενεξελίξη βία και για την κλιμάκωσή της. Και επίσης μας ανησυχεί ιδιαίτερα η πολιτική του επικισμού και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η σημασία της προστασίας και του σεβασμού του ιστορικού καθεστώτος όλων των ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου του Χαράκαλ Σαρίφ. Υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη με δυνατότητα προώθησης και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα όσον αφορά το παλαιστινιακό ζήτημα και αυτό θα πρέπει να δώσει ξανά την ελπίδα στον παλαιστινιακό λαό που την έχει μεγάλη ανάγκη και την χρειάζεται. Στην ευρύτερη περιοχή εμβαθύνων
βαθαίνουν οι συγκρούσεις και οι βαθύτερες ρίζες και η ρίζα του Παλαιστινιακού ζητήματος αποτελεί έναν παράγοντα, τον κύριο θα έλεγα παράγοντα, της αποσταθεροποίησης της περιοχής και επηρεάζεται από αυτή την κρίση. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η στιγμή να κάνουμε σημαντικά βήματα μπροστά όσον αφορά το Παλαιστινιακό ζήτημα και είναι η στιγμή να στηρίξουμε οποιαδήποτε διεθνή πρωτοβουλία που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω και επικροτώ οποιαδήποτε προσπάθεια του Προέδρου Αμπάς και έχει την πλήρη στήριξή μας. Η Ελλάδα στήριξε και ενεργά στηρίζει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φόρα την λύση των δύο κρατών όσον αφορά το Παλαιστινιακό ζήτημα και με ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος και με τα σύνορα του 1967 και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα της. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η θέση μας όσον αφορά το Παλαιστινιακό ζήτημα αποτελεί μια αρχή για μας, ανεξαρτήτως από την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με το Ισραήλ, που είχα την ευκαιρία να συζητήσω χθες με την Ισραηλινή ηγεσία. Από την πλευρά μας, από τη μεριά μας και κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να πάψει, να αποκλιμακωθεί η ένταση και να δημιουργηθεί ένα επικοδομητικό κλίμα για επανέναρξη των ειρηνευτικών διαδικασιών και συζητήσεων. Ταυτόχρονα είχα την χαρά να μιλήσω με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό την εξέλιξη και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρόεδρος Αμπάς θα έρθει το Δεκέμβριο στην Ελλάδα στις 21 και 22 Δεκεμβρίου μετά από πολλά χρόνια και αυτή η επίσκεψη αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας. Παράλληλα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και να προωθήσουμε μια κοινή επιτροπή όσον αφορά οικονομικά και άλλα ζητήματα. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, ανυπομονώ να σας καλωσορίσω στην Αθήνα τον επόμενο μήνα και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα νέο βήμα στην παραδοσιακά φιλική σχέση μεταξύ των χωρών μας και μεταξύ των λαών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.